Τι κάνουμε! Έλα καλά μπάκα και πάμε λίγο να μας ακούσουν λεπτά με τώρα! Ανοίγω το λουφάν για να χωρέσουν όλοι. Καλώς ήρθατε. Το βάλω τελείως. Δεν βαριέσαι. Για να ακούσω το πιο δυνατό σου χειροκρότημα. Για πάμε λίγο! Λοιπόν, θέλω να το προαγγείλω και πάνω κάτω μου τραπεί. Θέλω να λέω κυνήγι και να λέτε θησαυρού. Έρχονται σιγά σιγά οι ομάδες με όλα χρώματα. Ένα πάρα πολύ ωραίο ουράνιο τόξο που έχει απλωθεί πάνω από την Καλαμπάκα και στο Καστράκι και στη Διάβα. Πάμε ένα χειροκρότημα! Γελάτε, καλά κάνετε και γελάτε, γιατί σήμερα θα περάσουμε καλά. Την περασμένη εβδομάδα, βασικά όλα ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα, που με πήραν τηλέφωνο και από το Επισταγόν και ο Δήμαρχος και μου λέει θέλουμε να έρθεις. Δεν είχα πάρα πολλές επιλογές, μου λένε θα έρθεις. Λέω εννοείται θα έρθω. Πήγα να πω δεν ξέρω αν... Λέω εννοείται. Και από την περασμένη εβδομάδα γνώρισα ένα κόσμο, γνώρισα ανθρώπους, γνώρισα μία αγκαλιά, έκανα βόλτα στην Καλαμπάκα, πήγα στα Μετέωρα, έφαγα σαν να μην υπάρχει αύριο, έλειωσε στο φαγητό. Πάνω απ' όλα όμως ένιωσα τη δική σας ζεστασιά και δεν το αλλάζω με τίποτα. Και φέτος, πέμπτο κυνήγι θησαυρού για τους μικρούς μας φίλους, έβδομο για τους μεγαλύτερους και πρώτα ο Θεός, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι κάθε χρονιά εδώ. Γιατί? Γιατί είναι ένα φίλο τώρα εδώ. Κυνήγι! Εντάξει, τα σπάτε. Λοιπόν, είναι όλες οι ομάδες εδώ. Πάμε λίγο να πούμε τις βασικές οδηγίες. Σημείο. Όμως, το κυνήγι του θησαυρού είναι για να θυμίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Έλληνες όταν δουλεύουμε ως ομάδα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται αυτός που θα οδηγεί, αλλά όλοι μαζί κάνετε τη διαφορά. Τι θέλω να πω, για να μιλήσω πιο πρακτικά. Τα στοιχεία τα διαβάσετε ένα-ένα με πολύ προσοχή. Θα είμαι κι εγώ, θα σας βοηθάω κι εγώ. Θα τα μοιράσετε με όλη την ομάδα. 2, 3! Λοιπόν, τώρα θέλω